Στα πλαίσια ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών, μόλις ενημερώσαμε τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ για το έγκλημα που διεξάγεται στη Λάρκο. Προφανώς παρακολουθεί τις εξελίξεις, είναι συνέχεια δίπλα μας. Τώρα, σε αυτή τη φάση, αυτό που βάζουμε είναι ανανέωση των συμβάσεων μέχρι να έρθει ο νέος ιδιοκτήτης, θα διαπραγματευτεί μαζί μας και να δούμε πότε θα ξαναλειτουργήσει η Λάρκο. Η κυβέρνηση θεωρούμε πρέπει να τοποθετηθεί. Το αίτημά μας είναι να συναντήσουμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να τοποθετηθεί τι θα κάνει τη μοναδική βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παράγει σιδηρονικέλιο. Οι κοινωνικές επιπτώσεις στις 13 του μήνα, αν δεν έχουμε συμβάσεις οι εργαζόμενοι της Λάρκο, είναι μεγάλες, όπως καθώς επίσης και η ενεργοποίηση του κινδύνου μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος αν απομακρυνθούν οι εργαζόμενοι από τις εγκαταστάσεις σε εργοστάσιο και μεταλλεία. Η ευθύνη είναι της κυβέρνησης. Το ξαναλέμε, καλούμε την κυβέρνηση να τοποθετηθεί με σοβαρότητα. Αναμένουμε απάντηση του κυρίου Πρωθυπουργού για άμεση συνάντηση.